Είμαστε παρέα με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπη Τσιμή. Μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό το τίτλο, γιατί αυτό είναι ευρέως γνωστό. Σωστά. Το επόμενο διάστημα υπάρχει ένα συνέδριο. Τι βρίσκεται στο επίκεντρο του συνεδρίου αυτού για το κόμμα σας? Αρχάς, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας και στους αναγνώστες. Πραγματικά εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και ειρήνη. Πράγματι, στις 6, 7 και 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 14ο τακτικό συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα. Η εναρκτήρια ομιλία του οποίου θα είναι από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν συνεχεία, τις επόμενες ημέρες θα αναπτυχθούν αρκετές θεματικές ενότητες για μείζωνα ζητήματα που ταλανίζουν τόσο τους Έλληνες πολίτες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο τους πολίτες. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, υγείας, εκπαίδευσης. Θα υπάρχει ειδική θεματική ενότητα για τους νέους και τονίζω για τους νέους, διότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση έχει ένα οργανωμένο πλέγμα δράσεων για τους νέους ανθρώπους, το οποίο ανακοινώθηκε από τη ΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό, και συνεχίζει και υλοποιείται, γίνεται πράξη για στέγαση των νέων ανθρώπων, για κληρονομικά δηλαδή ζητήματα που άπτονται με τη φορολογικά ζητήματα, για εκπαίδευση, το οποίο είναι για μένα ιδιαίτερα σημαντικό. Θα δοθεί μεγάλη έμφαση στους νέους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα θα εκλεγεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Θα ανακοινωθούν κάποιες δράσεις σχετικά με τον μετασχηματισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο απολογισμού και προγραμματισμού. Ένα συνέδριο για μένα απολογισμού το τι συνέβη αυτά τα 3 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και προγραμματισμού για όσα έπονται, πάντα υπό το πρίσμα και αυτών που βιώνουμε σε παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο. Σύνεδροι, από εδώ, από το νησί μας ή μάλλον από το Βόρειο Αιγαίο, ποιοι θα είναι τόσο? Τώρα, για να μην μπούμε σε μια ονοματοδοσία, νομίζω ότι έχουν δημοσιευθεί και την περίοδο των κομματικών μας εκλογών. Είναι περί τα 10 άτομα, συν κάποιοι που είναι λόγω ιδιότητας, όπως ο Δήμαρχος ή εγώ κτλ. Είναι αρκετά άτομα, το νησί μας εκπροσωπείται και φιλοδοξεί να εκπροσωπηθεί και στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Για την Κεντρική Επιτροπή, ποιοι μπορούν να είναι υποψήφοι? Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν τις προσεχείς ημέρες με βάση τα προαπαιτούμενα που θέτει το καταστατικό του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα κόμμα βάσης, τόσο οι εκπρόσωποι του όσο και αρχηγός τους εκλέγονται από τη βάση του κόμματος. Οπότε θεωρητικά μπορεί να είναι οποιοδήποτε είναι μέλος του κόμματος μέσα από διάφορα στάδια και διαδικασίες. Ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εντός εισαγωγικών των υποψηφιότητων. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει να σχηματίζει τη στρατηγική της για τις επόμενες εκλογές, είτε στην αυτοδιοίκηση είτε σε κεντρικό επίπεδο? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν, όπως είπε και ο Πρόεδρος του κόμματος και Πρωθυπουργός μας, στο τέλος της τετραετίας. Από εκεί και πέρα, μέχρι τότε μεσολαβεί ένα έτος. Είναι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και πόσο δε μάλλον ζώντας αυτές τις καταστάσεις που ο χρόνος ο πολιτικός είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένος, σίγουρα γίνονται διεργασίες, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν προτάσεις. Πάντοτε και τα υπερκείμενα κομματικά όργανα και ο πρόεδρος του κόμματος ακούει, πόσο δε μάλλον αυτή την περίοδο ακούει τις κομματικές οργανώσεις για να συνδιαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές προτάσεις νίκης και προτάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη του τόπου μας, τόσο στις βουλευτικές εκλογές όσο και στις αυτοδιοικητικές. Πώς σχολιάζετε την υποψηφιότητα, Μαλέλη? Θα είμαι ξεκάθαρος. Κατά πρώτον, για μένα περιποιεί τιμή για τα πολιτικά πράγματα του τόπου μας, άνθρωποι γνωσμένου κύρους, οι οποίοι στον ιδιωτικό τους βίο είναι ιδιαίτερα πετυχημένοι, όπως για παράδειγμα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής μας ο κύριος Αθανασίου, ή ακόμα και περιφερειάρχης Όντας Πρίτανης, και ο κύριος Μαλέλης, συγκεκριμένη περίπτωση, ένας πολύ επιτυχημένος μάνατζερ με
πολύ επιτυχημένες οργανωσιακές λειτουργίες, διοικητική προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, να αποφασίζουν να κατέλθουν στο πολιτικό στίβο. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι το τι πρεσβεύει ο καθένας. Και εκεί κρίνονται και εκεί κρινόμαστε όλοι. Δηλαδή, ποιες είναι οι θέσεις, ποιες είναι οι ιδέες, ποιες είναι οι προτάσεις και τι θέλουν να πράξουν ώστε να βοηθήσουν τον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή, ούτε με προτάσεις ιδεών, ούτε με αόριστες προτάσεις, ούτε με οποιαδήποτε εμπαφοτερίζουσα στάση, θεωρώ ότι βοηθάει κάποιος ή έχει να προσφέρει περισσότερο στα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας. Οπότε, προτού κρίνω την όποια υποψηφιότητα, νομίζω είναι σημαντικό να ακούσουμε τι ακριβώς πρεσβεύει ο κάθε άνθρωπος και ποιες είναι οι προτάσεις του στα μείζωνα, στα πολύ σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Στην πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Μαρινάκη σχολιάστηκε το γεγονός ότι δεν επισκέφθηκε το Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και ότι αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανακοινώσει υποψηφιότητες ούτε για τους ΟΤΑ, ούτε για τους Δήμους, ούτε για την Περιφέρεια. Εν προκειμένου, ο Περιφερειάρχης δεν είχε κατέλθει και με τη Νέα Δημοκρατία. Δήλωσε ο άνθρωπος όταν κατέβηκε ως ανεξάρτητος Περιφερειάρχης. Παρέλκει από εκεί και πέρα οποιαδήποτε επίσκεψη ή περαιτέρω συνάντηση. Πολλά εκ των στελεχών της Περιφερειακής Πειταρχής ήταν στη διευρυμένη νομαρχιακή μας συνάντηση, καθότι παράλληλα με την ιδιότητά τους στην περιφέρεια είχαν να είναι και μέλη και στελέχη του κόμματος. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να απαντήσω περαιτέρω γι' αυτό. Εσείς σαν πρόεδρος της νομαρχιακής, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα θέλατε οι υποψήφοι επικεφαλής στην αυτοδιοίκηση να έχουν? Σας είπα ότι για μένα το σημαντικό τι θέσεις, τι απόψεις, τι αρχές προτάσει ο καθένας. Ξέρετε, αν το θέλουμε να το δούμε ολικά το θέμα, η Νέα Δημοκρατία είναι το διαχρονικότερο κόμμα εξουσίας από τη μεταπολίτευση και μετά μέχρι σήμερα στη χώρα μας για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί είχε δεδομένες αρχές, θέσεις, απόψεις και ιδεολογία με προτεραιότητα τον άνθρωπο από την ίδρυσή της. Κατά δεύτερον, διότι σε όλες τις κρίσιμες, και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα και κρίσεις, ιδιαίτερες κρίσεις πέρασε και το νησί μας και η χώρα την προηγούμενη περίοδο, η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως συμβαίνει και σήμερα με τον Πρόεδρο και Πρωθυπουργό μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τρίτον, γιατί κατάφερε να ενώσει όλες τις γενιές και τους νεότερους και τους μεγαλύτερους και εμπειρότερους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσδώσει οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό σε αυτά τα στοιχεία για μένα, για να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο για το καλό του τόπου μας και για την ανάπτυξη του τόπου μας. Γιατί να μην κρυβόμαστε, αυτή τη στιγμή και η καθημερινότητα των πολιτών είναι πάρα πολύ δύσκολη με όσα επακόλουθα του πολέμου της Ουκρανίας και της ενεργειακής κρίσης, αν θέλετε και σε συνέχεια της πανδημίας, καθότι και όλα αυτά υπό το πρίσμα το επαυξημένο πρίσμα του όσον άφησε το στίγμα του μεταναστευτικό στον τόπο μας. Νομίζω λοιπόν ότι εγώ θέλω να δω από τους ενδυνάμει δημάρχους ή περιφερειάρχης ή οποιονδήποτε θέλει να αναλάβει θέσεις ευθύνης, θέλω να δώσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.